Θοδωρή για δεν έχει βίντεο και σήμερα. Έχει δηλαδή, να το. Δώσε μου λίγα δευτερόλεπτα. Χάλασε ο υπολογιστή του Δημήτρη. Ήταν έτσι, προσπαθούσα να πιάσω το στέλνο. Μπράβο, δάκρυσα λίγο εγώ. Είδες καλή ερμηνεία. Ήταν καλή. Ελπίζω να έχω τις ίδιες πιθανότητες όπως ο Λεωνάρντο να κερδίσει Όσκαρ. Κέρδισε. Ναι, εντάξει, αλλά άργησε. Τα φώτα τα έχουμε από πίσω, επαγγελματικό στήσιμο, αλλά είναι δραματικό το πλάνο. Με το κλάμα πριν. Δείτε εδώ, δέσα το πλάνο, Γκρέμερ. Δέσα το πλάνο. Περίμενε. Κλάψε. Το ζουμάρι. Δεν είχα άλλα δάκρυα. Όχι πια δάκρυα. Θόδωρε, ξέρεις γιατί δεν έχεις άλλα δάκρυα. Γιατί τρία χρόνια στους Γκρέμερς. Φτιάξ' το. Σε τι φάση βρισκόμαστε? Δεν φτιάχνει έτσι. Τρίζει. Το γεμίζεις γρατσουνιές τώρα επειδή είναι γυαλιστερή επιφάνεια. Λοιπόν, αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι έπεσε κεραυνός. Όχι. Και... αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι έπεσε τούβλο. Δεν μας διακόψεις, οπότε συνεχίζω και χτύπησε τη μητρική μόνο. Με αποτέλεσμα να την κάψει. Γιατί έτσι κάνουν τα τούβλα. Δεν είμαστε σίγουροι ότι κάει η μητρική. Θέλουμε να μάθουμε αν κάει η μητρική. Έπεσε ένα τούβλο πάνω στη μητρική. Δεν είμαστε σίγουροι αν την έκαψε ή αν τη ράγισε στη μέση το τούβλο. Θα μάθουμε όμως αν την έκαψε την καμένη μητρική. Λοιπόν, τι Frankenstein είναι αυτό τώρα, τι συμβαίνει αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι το test bench μας, Δημήτρη. Ναι. Εντάξει, εδώ δοκιμάζουμε πράγματα. Συνδέσαμε αρχικά καλώδια, γιατί έτσι ξεκινάς, βάζεις πρώτα τις συνδέσεις και εδώ θα βάλουμε πραγματάκια που συνδέονται σε αυτά εδώ. Τι συνδέεται σε αυτά εδώ? Κάρτα γραφικών. Κάρτα γραφικών, ξεκάθαρα. Λείπει σε ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, να, ήταν προφανές. Και έχουμε εδώ πέρα αυτό, είναι πώς βλέπεις τα νοσοκομεία τους ασθενείς που είναι διασωληνωμένοι. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα εδώ πέρα, το έχουμε διασωληνώσει για να το σώσουμε. Διασωληνώσουμε. Θα δοκιμάσουμε αρχικά στο test bench πάνω. Όχι, όχι, δοκιμάσουμε. Θες να τα αλλάξουμε λίγο, να το πω στα γρήγορα. Τα είπες πάρα πολύ καλά. Τα λέω σωστά. Θέλω να τα πω πιο τεχνικά από σένα. Αποκλείεται να μπορέσεις να προσπαθήσεις. Θα προσπαθήσω. Έλα Δημήτρη, πάστε μας τεχνικά. Το γεμίζει γρατζουνιές καταρχάς. Με συγγνώμη για τις γρατζουνιές, το άσπρο γαλατέ. Το πρόβλημα είναι το εξής. Έχω αποσυνδέσει τα πάντα, έχω βγάλει την κάρτα γραφικών. Θα αποστάρει, μην αγχώνεσαι, ξέρω δεν έχει onboard, αλλά τουλάχιστον θέλω να αποστάρει. Έχω αποσυνδέσει όλα τα USB, όλους τους σκληρούς. Έχω βάλει άλλο τροφοδοτικό, όχι αυτό που είχε μέσα το 1200 που έχω το Cooler Master. Και κάνει αυτό. Φαίνεται εδώ κάτω. Θόδωρε, κατέβα λίγο, πες εδώ μέσα. Νίκο, ευχαριστούμε. Ανάβει, σβήνει. Ανάβει, σβήνει. Λοιπόν, αυτό συνήθως μεταφράζεται σε search protection. Δηλαδή, έχουν οι μητρικές έναν έλεγχο, τον οποίο κάνουν και βλέπουν να πάνε να βραχυκλώσει κάτι, κλείνουν για να προστατέψουν τον εαυτό της. Οπότε αυτή το κάνει μόνιμα αυτό. Αυτό συνέβη όταν έβαλα τη 1060, ξεκίνησα να κάνω κάποια τεστ εχθές και έσβησε και άρχισε να κάνει αυτό. Οπότε ήταν η ώρα της μητρικής, είτε η 1060 αυτή και οι μητρικές, που δεν νομίζω γιατί τις θέλουν τεσταρισμένοι από την MSI τα review items. Οπότε θα κάνουμε τώρα. Θα βγάλω τη μητρική από το κουτί αυτό, γιατί πολλές φορές έχει να κάνει και με αυτό. Μπορεί έβγαλα το πίσω καπάκι κάποια στιγμή, μπορεί να κουνήθηκε κανένα καλώδιο, μπορεί κάποια... Να μπήκε καμιά ράχνη. Είχε εδώ ένα νηστό. Αράχνη είχε. Όχι, μόνο νηστό βρήκε. Μήπως τη φάγανε τα κουνούπια. Μπορεί να τη φάγανε τα φανάκια. Μήπως έκανε βόλτα πάνω εκεί την ώρα που δούλευε και πουφ. Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί η αράχνη μας το έκαψε. Οπότε αυτό που θα κάνω θα το αφαιρέσω. Θα αφαιρέσω όλη τη μητρική. Να δω τι θα κάνουμε την υδρόψυξη, τα νεύρα μου. Γιατί είναι λίγο πέδεμα να την αφαιρέσω αυτή την πουσπούλ. Είναι. Και θα τη βάλω εδώ πάνω στο test bench. Να φύγουν... κρατάω το κουτί εγώ από πάνω. Να φύγουν όλοι οι παράγοντες. Ποιο κουτί? Το κουτί θα το κρατάω με την ψύκτρα για να μην τη... Θα δούμε πώς θα γίνει. Να φύγουν τουλάχιστον όλοι οι παράγοντες κουτί. Να το βάλω κατευθείαν εδώ στα πλαστικά τα standoffs που έχει το test bench. Με άλλο το φωτοδικό το οποίο το τεστάραμε δεν είναι αυτό. Και να δούμε τι θα κάνουμε, Θοδωρέ. Ελάτε μαζί μας σε ένα όμορφο ταξίδι ξεβιδώματος μητρικής. Γιούπι. Αισθάνομαι, άκουσα τη χαρά. Τη χαρά σου. Ναι. Στα μάτια μου. Την άκουσες στα μάτια σου? Δεν ξέρω. Αυτό είναι πρόβλημα. Ο Frankenstein συνεχίζεται. Α, να γιατί αυτό τα έπαιξε. Ξεβίδωσε από τη μητρική. Ναι. Τι λέει, doctor? Τώρα το... Να, φτάνει ευτυχώς η ψήξη. Μάλλον. Έχεις εδώ το τυροκαλείο. Πένσα έχεις.
Μια πένσα θα ήθελα, να μην το κάνουμε το κοπτάκι, να μια γκάφα. Βρήκα κι άλλη πένσα. Έλαστ. Τι. MacGyver. Του κράτησες με το χέρι. Ναι, με τα δόντια. Το γυμναστήριο τα έκανε αυτά. Όχι ρε, με το κοπτάκι του κράτησε. Τι, πας κάρτες στο γυμναστήριο και σε ξεβιδώνει. Ναι. Δεν θα ήταν πολύ χρήσιμο, ρε φίλε. Είναι γυμναστήριο, είναι μέρος όπου συχνάζουν οι δυνατοί. Θα πρέπει να πηγαίνεις βάζα με μαρμελάδες να σας ανοίγουν. Φαντάζεσαι, να έχει υπηρεσία στα γυμναστήρια. Θα έπρεπε, σκεφτείτε το γυμναστήριο. Αν έχετε γυμναστήριο. Κάθε 3 με 5 ας πούμε το μεσημέρι ανοίγουμε βάζα. Λοιπόν. Άρα σας κλείνω και δουλειές. Κάτσε να το καλύνουμε τρικούλα. Τι καλά να μην έχει χαλάσει και να είναι κάτι άλλο. Γιατί δεν. Λοιπόν, επίσης έκανα. Για όσα αναρωτιούνται, έκανα reset το BIOS. Με βγάζεις? Σε βγάζω. Λοιπόν, έχω κάνει reset το BIOS. Έχω δοκιμάσει με άλλες μνήμες, χωρίς μνήμες. Να τώρα έχω ένα στικάκι πάνω. Έχω δοκιμάσει με όλα βγαλμένα. Έχω δοκιμάσει με άλλο τροφοδοτικό. Τώρα δοκιμάζω και εκτός κουτιού. Όπως σας είπα πριν, υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει σχέση. Μπόσου. Αυτό που έχω τώρα είναι ένα Corsair RMI 650, το οποίο το έχω για καβάτζανα για αυτή τη δουλειά και για όταν κάνω τεστ μητρικές. Και θα γίνει το τροφοδοτικό του test bench αυτό. Λοιπόν, αυτό που θέλω τώρα είναι λίγη τροφοδοσία. Ξέρεις τι, δεν μου χρειάζεται και ας μην γυρίσει αυτό για τώρα. Α, κάτσε. Αυτό λογικά είναι USB για να παίρνει η ψύκτρα. Πάρε USB. Ωραία. Δεν παίρνει ρεύμα η ψύκτρα από αυτό. Παίρνει, αυτό είναι για τα φανάκια. Ανάβει, από το USB παίρνει. Όχι και το ανταλλάστικο, είναι αρκετά δεντωμένο. Είναι αρκετά δεντωμένο, γι' αυτό το έχω. Ω, εντάξει, καλά είναι. Καλά είναι, την παλεύει. Λοιπόν, πάμε. Ταν, 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 ταν. Όχι, αυτό είναι το. Ποιο είναι αυτό που όταν πεθαίνει. Το Imperial March είναι αυτό που είπες μόλις. Αυτό το οποίο ψάχνεις είναι το ταν, 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 ταν. Όταν θα πεθάνεις, αυτό θα παίξω. Θα έχει χοροδία και θα λένε ταν, 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 ταν. Πόσο διαφορετικό από αυτό που σου είπα πριν ήταν, Δημήτρη. Είχε νότες αυτό. Λεπτομέρειες. Το άλλο του Michael Jackson το ξέρεις που λέει τε. Παιδιά πέθανε. Κάποιο πίτι ήταν. Τόση ώρα αυτό, αν το δείτε, που είναι η οθονίτσα του, προσπαθεί να ανοίξει με τον ίδιο τρόπο. Άρα, μας τελείωσε. RMA Asus. Λοιπόν, real talk. Gamers, δεν έχουμε main PC για κάποιες εβδομάδες. Μπορεί και μήνα. Θα προσπαθήσω να βρω κάτι προσωρινό. 1099. Να τις καθησυχάσουμε λίγο. Τα της Παρασκευής, τα live. Ναι. Θα γίνουν από λογικά. Κοίταξε, από το σπίτι του Νίκου. Το ένα θα γίνει από τον Νίκου. Το άλλο, το τελευταίο live τη σεζόν, λογικά θα είναι το Inside, το οποίο γίνεται άνετα με το J5 τον σερβερ. Σε σένα δεν γίνεται γιατί δεν έχεις γραμμή, Θόδωρε. Δεν έχεις γραμμή. Δεν χρειάζεται να παίζουμε μετά, θα τους δείχνουμε το παιχνίδι, Δημήτρη. Θα δείχνουμε μόνο τις φάσεις. Θα βλέπουν εμάς τις εκφράσεις που έχουμε. Οπότε, απλά αυτή την εβδομάδα υπάρχει ένα ενδεχόμενο την Πέμπτη να μην έχει βίντεο. Εντάξει. Σήμερα Τετάρτη βλέπετε αυτό, για να χάλασε βλέπετε σίγουρα αυτό. Σε 100%. Θα δούμε όμως, μπορεί να γράψουμε κάτι. Θοδωρέ, γκρέιμερς είμαστε. Απλά πρέπει να βγάλουμε βίντεο να δικαιολογηθούμε, καταλαβες. Γιατί προσπαθούμε να βγαίνουμε από το πρόγραμμα. Συγχωρέστε μας, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Όχι, Αντώνη, μην κάνεις subscribe. Σε παρακαλώ, το έχω ανάγκη. Όταν βρέχω το πόδι μου στην παραλία τώρα που δεν θα μπορώ να βγάλω βίντεο γιατί είναι χαλασμένο το μηχάνημα. Σε παρακαλώ, τη χρειάζομαι τη συγχωρεσή σου για να επιπλέψω. Αυτό ακόμα προσπαθεί να ανάψει, αλλά δεν ανάβει. Αυτά. Αν έχετε καμία ιδέα, γράψτε την. Εγώ αυτή την πακετάρω γιατί στέλνω RMA, να ξέρετε, γιατί δεν θα ασχοληθώ άλλο. Νίκο, έχεις όρεξη να μου φέρεις το CPU σου? Δεν είναι CPU όταν δεν ποστάρει έτσι. Όταν όχι, έχει θέμα CPU, βγάζει CPU error. Δεν βγάζει. Το error code βγαίνει εδώ, δεν βγαίνει error code, ανάβει 0, που σημαίνει πριν δεν έχει ξεκινήσει να κάνει τίποτα και σβήνει. Αν είχε φανάκια τώρα, ανοίγουν και κλείνουν τα φανάκια, υποτίθεται. 0-0, Δημήτρη. Αυτά. Σύντομο βίντεο σήμερα. Έτσι κάνουμε troubleshoot. Μια κάνω, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, παιδιά, είναι μέσα στη ζωή. Ναι. Και οι κάρτες είναι μέσα στη ζωή. Ναι, ισχύει. Εντάξει, και γενικότερα οι υπολογιστές. Τις πιστωτικές κάρτες τη βγάλετε από τη ζωή σας όμως. Δεν είναι πάρα πολύ καλό πράγμα να έχετε ένα. Πιστωτικές. Ναι. Κάτω οι τράπεζες. Ζήτε η αναρχία.
Γιατί συγγνώμη, το αντίθετο της τράπεζας είναι η αναρχία. Δεν ξέρω. Όχι, η λογική. Γι' αυτό. Λοιπόν, gamers, κάντε like αυτό το βίντεο. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για Αύγουστο με το χειρότερο δυνατό τρόπο, αλλά σκεφτείτε το θετικό. Στη χειρότερη δεν θα έχει βίντεο για αυτή την υπόλοιπη και την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχει και κάτι ακόμα πιο θετικό. Oh, για πες, δεν ξέρω αν φαίνεται. Έχω πάρει χρώμα. Α, έλα να σε δείξω. Είδες, οπότε είναι πάρα πολύ θετικό. Βίντεο. Μπορούν, επειδή αυτό το βίντεο λογικά είναι μικρό, μπορούν οι gamers να πας στην αρχή και να σε δουν. Σημασία έχει στη ζωή, παιδιά, επειδή τα πράγματα δεν έρχονται πάντα όπως τα σχεδιάζεις. Να βρίσκεις πάντα το θετικό και να εστιάζεις εκεί. Τι κι αν δεν έχει βίντεο στους gamers γιατί χάνεις υπολογιστής. Ο Θόδωρος πήρε χρώμα. Βγήκα για πρώτη φορά για μπάνιο και πήρα χρωματάκι. Οπότε από εδώ και πέρα ξεκινάει το καλοκαίρι για μένα. Δες το θετικά, ας πούμε. Δες τι καλό που είναι. Μπράβο, Θόδωρη, θα μπορούσε να πεις. Life is so full of shit when you look at it. Α, όχι, κάτσε, το είπα λάθος. Είναι αυτό που πάει τα 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 τα. Ωραία. Λοιπόν, μείνετε στο κανάλι. Τι να πλέον. Όλοι το ξέρετε τώρα. Λοιπόν, μείνετε στο κανάλι, θα κάνω benchmark αυτή κάποια στιγμή. Το μικρόφωνο δίνεις, δεν βλέπεις. Είναι πίσω από το μικρόφωνο. Συγγνώμη για τις δραμαμίνες. Σύντομα θα διορθωθεί αυτό. Περιμένουμε. Περιμένουμε τη διόρθωση αυτού. Εσύ να ξέρεις πάντως ότι εκτός από αυτή τη βδομάδα και την επόμενη, ναι. Δευτέρα με Πέμπτη 3 ώρα το μεσημέρι, το πρόγραμμα εκτός από αυτή τη βδομάδα. Εκτός από όλο τον Αύγουστο είναι αυτό το πρόγραμμα που θα πεις. Ναι, δεν μιλάμε. Α, ναι, και αυτή τη βδομάδα. Ναι, ναι. Ναι, και αυτή τη βδομάδα και την επόμενη. Τον Αύγουστο, τέλος οι πάνε και. Πάνε και έρχονται. Νίκο, κάνε κάτι καλό. Κάνε τι καλά, τον έχουμε εδώ πέρα. Αυτά τα πλάνα από κάτω που κάνεις, τα πολύ ωραία, αυτά είναι τα προγούλια όλα. Ναι, 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 ναι. Κάτσε, σας κάνω και zoom να φαίνονται καλά. Το φως από πίσω, μιλάμε επαγγελματίες. Εγώ γι' αυτό έχω αφήσει μουσική, για να μην φαίνονται προγούλια. Ναι, αυτό είναι το θέμα σου. Λοιπόν, αγαπητοί βιντεολήπτες φωτογράφοι, είναι άποψη τα φώτα από πίσω, εντάξει. Μη είναι μας άποψη, άσυμα, μας κρίνεται. Είναι καλλιτεχνικό. Χάλα στο πισί μου τώρα, λυπηθείτε μου λίγο. Είναι ο πόνος που την βγάζουμε, υπάρξει. Το βγάζουμε σε φώτα τον πόνο μας. Ναι, εμάς. Βάζουμε τα φώτα σαν από το Παρίσι πίσω. Είμαστε. Αυτό ακούστηκε κάπως. Τι είναι πολύ του φωτός. Τα φώτα από πίσω. Λέμε, είπαμε ο καθένας τη βλακεία του και τη σχολίασε. Τι λέγαμε. Λέγαμε κάτι για το κανάλι, σημαντικό. Τώρα δεν ξέρω αν έχει σημασία βασικά το πούμε το πρόγραμμα. Είναι... Το βγάζω από τη μιζέρια. Μην κουνιέστε πολύ, σας έχω κλειστό πλάνο. Σαν να πετάς διαφορετικού είδους κρέατος σε λιοντάρι, ας πούμε, για να περιμένεις να δεις ποιο θα επιλέξει επειδή του αρέσει περισσότερο. Δεν έχει λογική αυτό. Πολύ σαχαρέθηκα. Δηλαδή και να σου πω το πρόγραμμα. Αυτή τη βδομάδα που θα περάσει οι μέρες και η επόμενη εβδομάδα θα είναι η τελευταία που θα έχει. Ναι, αλλά μπορεί να το βλέπουν το Σεπτέμβριο αυτό το βίντεο. Μπορεί να το βλέπουν αλλά Σεπτέμβριο. Αν το βλέπει το Σεπτέμβριο, πολύ καλή σκέψη. Τον Οκτώβριο ή οποιοδήποτε άλλο. Τον Νοέμβρη που δεν είναι Αύγουστο. Ή οποιοδήποτε άλλη χρονιά. Είναι και ο ίδιο μήνα. Ναι. Έτσι. Μπορεί. Σωστά. Συμφωνώ μαζί σου. Δευτέρα με Πέμπτη 3 ώρα το μεσημέρι καινούργιο επεισόδιο στο YouTube. Παρασκευές 9 ώρα το βράδυ. Twitch.tv κάτω του γκρέμες. Έχετε και παίζουμε μαζί live. Κάντε follow να μάθετε. Αυτή την Παρασκευή απευθείας από το δωμάτιο του Νίκου. Ναι, 100%. Όπου θα μπορούμε και την ώρα που παίζει ο Δημήτρης εγώ να ψάχνω τα συρτάρια του και τα ντουλάπια του να μάθω τι έχει. Σκαπότες έχει το δεύτερο. Είναι το τελευταίο που θα χρειαστούμε. Το μόνο πράγμα που χρειαζόταν το δωμάτιο του Νίκου όταν έπαιρνε ήταν αυτό. Το τελευταίο που θα χρειαστούμε κατά τη διάρκεια του live. Όταν έμενα εκεί. Α, στη διάρκεια του live δεν έτσι, νομίζω, όχι, ισχύει. Εκτός αν παίξουμε νεροπόλεμο. Που και πάλι μπορούμε απλά να τραβήξουμε το λάστιχο από το μπαλκόνι. Σαββάτα, take videos ή ό,τι θέλουμε. Που γενικότερα ισχύει το ό,τι θέλουμε. Το θέλουμε πάντα. Να, καλή ώρα, είναι Τετάρτη. Είμαστε η απόλυτη κυριαρχία του καναλιού μας. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όπως Κυριακή vlogs και άλλα παρόμοια. Social media είναι όλα κάτω στην περιγραφή. Ακολουθήστε για να μαθαίνεις πράγματα και θάματα. Links για τα μπλουζάκια gamers.inkersclub. Κάθετος, slash, ερωτηματικό, dash, underscore, παύλα. Gramers.inkersclub.com σημαίνει αυτό. Η ξενέρωτη έκδοση είναι αυτή που είπα αυτός. Σταθόδωρος. Καινούργιο σχέδιο βγήκε. Δεν το είδανε. Το καινούργιο σχέδιο πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Μ' άρεσε. Λογικά στο blog της Κυριακής σας δείξουμε διάφορα πράγματα. Πολύ χαρούμενος μέσα στο σχέδιο. Δεν έχει σημασία. Είσαι πάρα πολύ χαρούμενος. Έκανα ό,τι μπορούσα για να. Ακριβώς. Προσπάθησε εσύ. Τι λέγαμε. Ναι. Γεια σας. Wow. Right side of life. Τα. Χάλασε μητρική, τι να κάνω. Χάλασε μητρική. Μπράβο, Άσους. Έβαλε μεσά πάνω στην Άσους γι' αυτό. Φρίκαρε, τόσο σε μεσά λέει, εγώ είμαι Άσους. Εσύ τι το ήθελες. Just before you. Να το χαϊδέψω τώρα εδώ που έχει σκόνες, μικρές χαρακές και φαίνονται πάνω στο γαλακτερό του χρώμα.
Life's so full of shit when you look at it. Εκεί πρέπει να λίγο σκονισμένο. Όχι, full of shit. Εντάξει, δεν ήταν. Α, την κάμερα ανοιχτή, Νίκο. Μπορεί να φύγει κιόλα. Α, την κάμερα εκεί ανοιχτή. Μην συνεχίσουμε να μιλάμε στην κάμερα έτσι. Το διαιωνίσουμε αυτό το βίντεο. Κρατήσει μια εβδομάδα για να το βάλουμε, να το κάνουμε upload. Ισχύει ότι είμαστε ικανοί αν δεν σταματήσουμε να μιλάμε συνέχεια. Να μιλάμε συνέχεια. Αυτό είναι το κόλπο μας. Ναι. Πρέπει να αφήνουμε απλά την κάμερα 2-3 ώρες να παίζει και απλά κάποια στιγμή ξυπνάμε. Δεν ξέρω γιατί βάζουν οι μέσα τώρα, απλά για να μην κυκλοφορούν πάνω στο γραφείο μου. Δεν έχω πάρει γραμμή που αντιμετωπίζω. Πού τις βάζεις? Στην πάνω. Εγώ ξέρεις τι θα έκανα. Τι? Θα τις έβαζα στο σερβερ και θα έκανα overclock. Άσε μας, Νίκο. Θα βάζεις στο σερβερ τις καλές τις μήμες. Όχι, το σερβερ. Α, πες έτσι. Πάντως παίζει να έγινε κάτι με την καινούργια κάρτα. Την είχα πάρα πολύ ώρα χωρίς drivers, με legacy φάση καθότανε. Αυτός δεν είναι λόγος για να πάθεις μια... Δεν νομίζω, αλλά καινούργια κάρτα που δεν έχει βγει ακόμη. Δεν είχε driver. Δεν μου έχει ξανασυμβεί, για να λέμε την αλήθεια. Είναι πολύ ακραίο, Δημήτρη. Είναι πάρα πολύ ακραίο. Θα ακούσει κανένα και θα λέει. Θα νομίζει ότι καινούργιες κάρτες και μητρικές. Ναι, εδώ τόση ώρα ακούνε ό,τι να είναι και δεν νομίζουν ότι είμαστε τρελοί. Θα σε ακούσουν αυτό για την κάρτα και θα παρεξηγηθούν. Ναι, αλλά τώρα έχετε καλό φωτισμό και σα παρακολουθούν. Καλό φωτισμό. Καλό φωτισμό. Είναι αυτό το. Λάθος φωτισμό. Όταν είναι λάθος. Πείτε γεια, πείτε γεια. Μην πλησιάζει. Γιατί! Ούρκι να βαφάγα στάουσα. Ναι, άξι για τον άντρα. Τι λέει, παιδιά, εδώ. Τι έχουμε, μη με πει με κουπάς, δεν γίναμε φίλοι. Ωπα, καινούριο. Δημήτρη, δεν ξέρω να κάνω μοντάζ, θα στείλω και να πίσω τώρα. Πάρε ρόπα, αλλά σκίστον. Εκτοπίσου. Εκτοπίσου κι εσύ. Ωπα, δεν τον έφαγα. Ω, εκτοπίσου κι άλλο. Εκτοπίστηκε. Because it's thriller. Thriller night. Φίλε, ίδιο είναι. Hehehe